σαρωτική νίκη με ποσοστό 67,8% πέτυχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα για την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Η υπεροχή του κριτικού ευρωβουλευτή σε κάθε μια από τις περιφέρειες της χώρας τον έστεψε εκ το πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η αναμέτρηση τελείωσε απόψε. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μόνος νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη. Η σαρωτική νίκη Ανδρουλάκη φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσματα της εκλογικής βραδιάς. Το 38% της ενσωμάτωσης ανεπισήμωσε βεβαίως μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα 69%. Ο Στέλλα, ο Γιώργος Παπανδρέου 31%. Από πολύ νωρίς, ο έτερος διεκδικητής της ηγεσίας του Κινάλ, Γιώργος Παπανδρέου, έσπευσε να συγχαρεί τον αντίπαλό του, αναγνωρίζοντας την ήττα του. Οφείλουμε πια όλοι μας μαζί να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προσδοκίες των μελών, φίλων, των δημοκρατικών πολιτών του ελληνικού λαού. Και σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αξίες μου, τις ιδέες μου, για να κάνουμε την παράταξη μεγάλη, ισχυρή, πλειοψηφούσα δύναμη, με μια κυβερνητική πρόταση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού λαού. Ο νέος πρόεδρος του Κινάλ έσπευσε σήμερα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη για τη διαδικασία παραλαβής από το γραμματέα του κόμματος Μανώλη Χριστοδουλάκη. Μεγάλη μέρα σήμερα για την παράταξη. Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την κεντροαριστερά. Έχει ανάγκη ο τόπος μια ισχυρή φωνή προόδου, ρεαλισμού, μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχτηκε τα συγχαρητήρια τόσο της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα, του Δημήτρη Κουτσούμπα, αλλά και των συνυποψηφίων του στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του Κινάλ. Πρέπει και ο τόπος να αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μια εποχή όπου οι πολίτες θα θεωρούν τα κόμματα δίνουν λύσεις. Και όχι ότι είναι μηχανισμοί κλειστοί, πελατειακοί, που διχάζουν και δεν βοηθούν να πάει ο τόπος μπροστά. Αργά το βράδυ της Κυριακής, με ένα story στο προσωπικό του λογαριασμού στο Facebook, ο Γιώργος Παπανδρέου έστειλε μήνυμα αξιοπρεπούς διαχείρισης ήττας. Ο πρώην Πρωθυπουργός χόρεψε χαμογελαστός στη συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη, σημειώνοντας πως και στις καλές και τις άσχημες ημέρες, εκείνος θα γελά, θα χορεύει και θα τραγουδά.